Αρχαία Αίγυπτος. Η γραφή. Η επεξεργασία του πάπυρου για την κατασκευή φύλων γραφής έπρεπε να γίνει αμέσως μετά την εγκρίζωση των φυτών. Η διαδικασία που ακολουθούσαν ήταν η εξής. Έσχιζαν τους βλαστούς σε λωρίδες και τους πίεζαν όσο ήταν ακόμα υγροί. Έπειτα τοποθετούσαν τις λωρίδες τη μία πάνω στην άλλη. Επάνω σε αυτές τις λωρίδες τοποθετούσαν οριζόντια άλλες λωρίδες προτού στεγνώσουν για να κολλήσουν μεταξύ τους από την εκρινόμενη ουσία. Με ένα πλατή σφυρί χτυπούσαν τις λωρίδες ώστε να συντεριάξουν απόλυτα. Μετά έθεταν επάνω τους ένα βάρος για μερικές μέρες. Έτσι έφτιαχναν ένα φύλλο παπύρου. Τέλος, λύαιναν την επιφάνεια των φύλων με μία πέτρα και έκοβαν τις άκρες τους. Άφηναν τα φύλλα να στεγνώσουν και κατόπιτα ένωναν. Έγραφαν στην εμπρός επιφάνεια, ακολουθώντας την φορά των ινών, από δεξιά προς αριστερά. Αρχαία Αίγυπτος.